Η σημερινή μας καλεσμένη είναι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Θα μου πεις, Ρελένη, κάθε φορά τα ίδια λες. Είναι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Την ξέρω έτσι μοναδικά, επεισοδιακά ιδιαίτερα. Είναι πάρα πολύ ταλαντούχα. Είναι μια πολύ ωραία γυναίκα και σήμερα είναι στο Open Weekend η Μίνα Ορφανού. Έλα ρε κορίτσι μου, γλυκόνισε το παιδί. Η τρούφα σου. Λοιπόν, έμορφη. Θέλω να μου πεις τι κορμί είναι αυτό. Τι κορμί είναι αυτό. Δεν μου, δεν τρώει κανένας εδώ πέρα. Όλοι κάνουν τη γυμναστική. Παρακαλώ, καθίστε. Ευχαριστώ. Πολύ γυμναστική, Μίνα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πολλά χιλιόμετρα κάθε μέρα. Τρέξιμο. Είμαι δρομέας. Μεγάλων αποστάσεων. Ναι. Θα μου πεις δρομέας, τι θα είμαι, 100 μέτρων. Ναι, θα μπορούσε. Όχι, τρέχω πάρα πολλά χιλιόμετρα κάθε μέρα. Πού πας, μένεις στο κέντρο εσύ, πας εκεί αποστάσεις... Μένω κέντρο, ναι, αλλά πολλές φορές ξεχνιέμαι να γυρίσω πίσω. Έλα, και το κάνεις έτσι, είναι η δική σου ψυχοθεραπεία αυτό, είναι η δική σου ξεκούραση. Το ξεκίνησα, πάντα είχα την ασχολία με τη γυμναστική, αλλά τα τελευταία χρόνια πλέον μπήκα εντατικά. Ποιος εμείησες σε αυτόν τον κόσμο? Μόνη μου. Μόνη σου, ε? Ναι. Έχεις πάντως μέσα σου... Η τρούφα μάλλον θέλει να κατέβει. Άστινα λίγο. Σήμερα τις έχουμε βάλει και ρουχαλάκι, την έχουμε κάνει εδώ. Πανέμορφη, να έχω λατρεία με τα ζώα. Έχεις ένα κουνέλι μου είπες. Έχω ένα κουνέλι, είχα πάντα κουνέλια. Πώς το λες? Μόκα. Αχ, Παναγία μου. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις πάρα πολλές πτυχές μέσα σου καλλιτεχνικές. Δηλαδή, εκτός από το υποκριτικό σου ταλέντο, ζωγραφίζεις, ασχολείσαι τώρα με τα φυτά αυτά, τα οποία θέλω να μου εξηγήσεις τι είναι. Λέγεται τεράριουμ, αυτό μου το έχεις φέρει για μένα, ε. Αυτό είναι δώρο για σένα. Για πες τώρα τι είναι αυτό. Λοιπόν, από το συγκεκριμένο έχει μέσα όλες τις υποστρώσεις που χρειάζεται για να επιβιώσει το φυτό. Mm-hmm. Έχει μέσα αυρία. Τα αυρία θεωρούνται και βέβαια τα πιο πρωτόγωνα. Ναι. Τα πρώτα φυτά και ευρεία που είχαν εμφανιστεί στον πλανήτη. Το φυτό μέσα συγκεκριμένα είναι πόθος και σπαθίφυλλο. Έχει μέσα δύο είδη. Αυτό να σε ρωτήσω κάτι, σημαίνει κάτι. Το τέρα βγαίνει από τη γη. Γη. Λοιπόν, το τεράριουμ είναι το closed τεράριουμ και το ανοιχτό τεράριουμ. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο, για να το κρατήσει τη ζωή, θα πρέπει πάντα να είναι κλειστό. Να ψεκάζεις με απειονισμένο νερό, εάν χρειαστεί, από 4 έως 5 φορές μικροψεκασμούς. Δεν θα μεγαλώσει να βγει έξω από το βάζο. Λοιπόν, να πάει βόλτα δεν θα βγει. Λοιπόν, απλά τι γίνεται. Αν θέλεις να το κρατήσεις σε αυτό το μέγεθος, σε αυτό το μήκος, ναι, ύψος, θα πρέπει να το ανοίγεις. Θα πρέπει να το προσέχεις πολύ καλά να κλείνει για να μην μπαίνει μέσα οξυγόνο. Μάλιστα. Θρέφεται με το δικό του, δηλαδή αναπαράγει μόνο του βροχή από τον άνθρακα. Το παιδί τι τρώει, παιδιά? Παιδιά, πήρε ένα ζελεδάκι. Δημήτρη! Όλο κάτι βρίσκει, ρε Δημήτρη! Δεν είναι μαρούλι. Δεν είναι κουνέλι. Είναι απίστευτο. Άνοιξε το μαστροφίτσα μου. Άνοιξε το αγάπη μου, σε παρακαλώ. Α, κατάλαβα. Το τεράριο μην το αφήσει ανοιχτό, θα το φάει. Γιατί έχω κουβερνάντα στο σκυλιού. Τι έχω πάει. Αυτό να προσέξει, να μην φάει τον κόπο. Λοιπόν, ακού να δεις τώρα. Είναι τρέλα το σκυλί σου. Είναι πολύ λιχούδο. Πρέπει να το βγάλεις φωτογραφία δίπλα σε ένα δανό. Αυτά τώρα τα πουλάς εσύ. Ναι, αυτή είναι, ασχολούμαι με το τεράριο από το 96. Αλλά όταν έκανα την πρώτη μου έκθεση με το τεράριο, επειδή δεν υπήρχε ακόμα το ίντερνετ, δεν ήξερα ότι λεγόταν τεράριο. Τα έδινα στους ανθρώπους που ενδιαφερόντουσαν ως φυτά μέσα σε γυάλες. Καλά, επίσης φυτό μέσα σε μια γυάλα είναι, αλλά δεν ήξερα την ονομασία. Μετέπειτα με το ίντερνετ πια ανακάλυψα ότι λέγεται τεράριο. Άρα το έχεις κάνει λοιπόν δουλειά. Αυτό ήταν και ένας τρόπος, έτσι επειδή υποκριτικά δεν είχες κάτι άλλο να κάνεις, να πεις κάπου πρέπει να στραφώ, να βιοποριστώ. Εδώ τώρα θα βάλουμε, είναι, τώρα εδώ πέρα είναι πραγματικά περίπλοκο, γιατί είναι ότι κάνω πίνακες, κάνω έπιπλα, δηλαδή ασχολούμαι με πολλά. Οπότε όλα αυτά τα χόμπι μου συνεισφέρουν κιόλας. Αυτό είναι πολύ θετικό. Άρα λοιπόν, Μίνα, αν πεις ότι δεν ξανακάνω τηλεόραση ή δεν ξανακάνω για κάποια χρόνια, μέχρι να μου έρθει κάτι από αυτή η πρόταση που εγώ θέλω ή αυτό που αποζητώ. Μπορείς να βιοποριστείς, ας πούμε, μπορείς οικονομικά να είσαι οκ. Okay. Ναι, και ειδικά όταν ασχολούμαι με κάτι το οποίο είναι πολύ πρωτότυπο. Δηλαδή, όταν λέω τεράριο, δεν το αναγνωρίζει ο κόσμος. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό τώρα είναι ένα συμβατικό φυτό μέσα στη γυάλα. Έχω και τεράριο το οποίο είναι με άγρια φύση.
Mm-hmm. Δηλαδή να μεγαλώσω ελιές, να μεγαλώσω αβοκάντο. Και όλα γίνονται μετά μικρογραφία bonsai μέσα στη γυάλα. Α, φανταστικό. Η τηλεόραση σου λυπεί. Είμαι εδώ. Ναι, είσαι εδώ σαν καλεσμένη, να είσαι σαν πρωταγωνίστρια κάπου. Μ' αρέσει όμως να πηγαίνω καλεσμένη κάπου. Αρέσει, και δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη μας συνάντηση και το τι έκανα μέσα στο πλατό. Γιατί είχαμε πάει... Εγώ δεν τα είπα. Τα λέω εγώ. Είχαμε πάει για μια πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη με συναντέλφους και ήμουν καλεσμένη, αλλά μας πιάσανε την ώρα που πίναμε τσίπουρα. Λοιπόν, ήμασταν απογευματινή εκπομπή. Και μπήκα μέσα, βάχα κι άλλο στο... πέρασα τέλεια. Ήταν φανταστικά. Φεύγοντας είχα πάρει μια μεγάλη πιατέλα με γλυκά. Ναι. Τουλάχιστον είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος, είσαι ένας χαρούμενος άνθρωπος, είσαι η χαρά της ζωής που λέμε, είσαι η ψυχή της παρέας, είσαι επιλεκτική με τις παρέες σου. Είμαι επιλεκτική και δεν θέλω να κάνω παρέα πλέον με άτομα όσο μεγαλώνω, το οποίο έχουν τοξικότητα μέσα, γιατί πραγματικά είναι βδέλες. Είναι βδέλες, δηλαδή σου ρουφάνε όλη την καλή ενέργεια. Το έχεις περάσει αυτό εσύ στη ζωή σου? Πάρα πολύ, ναι. Στη δουλειά ή στο κομμάτι παιδική ηλικία, μετά μεγαλώνοντας, ενήλικη ζωή? Παιδική ηλικία είχα καλή, δηλαδή είχα καλά χρόνια. Έπαιξα σαν παιδί και το σημαντικότερο είναι να κρατάς και φιλίες και από το δημοτικό. Έχεις? Ναι. Φανταστικό. Είναι στην Ρόδο οι φιλίες σου? Όχι, είναι συμπατριώτησά μου, είναι από Κάλυμνο, αλλά μένει χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Α, οπότε βλέπεστε έτσι. Μιλάμε κάθε μέρα με βιντεοκλήση. Καταπληκτικό. Έχεις δώσει μια συνέντευξη τώρα τελευταία, την έβλεπα στην εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου στον Sky, που βλέποντας μερικά πράγματα για σένα, γιατί δεν την είχα δει live, την είδα χθες στο YouTube, μου έκανε λίγο περίεργο τώρα αυτό. Δεν λέω τώρα, δεν το κατάλαβα, θα τη ρωτήσω αύριο. Ρωτήθηκες για κάποιες, την ιστορία και τις καταγγελίες που ήταν το φως δημοσιότητας για τον Πέτρο Φιλιππίδη και είπες τη γνώμη σου αναφορικά με αυτό, ότι γιατί αυτά τα κορίτσια μίλησαν τώρα, ότι εσύ δεν θα το έκανες. Δεν θα μιλούσες τώρα, θα μιλούσες την εποχή που συνέβαινε κάτι τέτοιο, που είχε συμβεί μάλλον κάτι τέτοιο. Όχι, μάλλον πιάστηκε αλλιώς, ότι υπερασπίστηκα τον κύριο Φιλιππίδη. Δεν τον υπερασπίστηκα, δεν είμαι νόμος. Ο νόμος ακόμα δεν έχει βγει, δεν έχει γίνει κάποια δίκη, οπότε δεν μπορεί κανένας να έχει μια γενική άποψη εξ ολοκλήρου. Αλλά η άποψή μου ότι σε μένα φέρθηκε πάρα πολύ καλά, κρατάω αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, ό,τι έγινε, θα έχει να κάνει ο νόμος. Βεβαίως, και ακόμα δεν έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση. Και από εκεί ξεκίνησε όλος ο πόλεμος, ότι υπερασπίστηκα τον Πέτρο. Όχι, δεν υπερασπίζουμε ποτέ το έγκλημα. Και ακόμα, όταν ακόμα δεν έχει βγει όντως 100% στην επιφάνεια. Εγώ κράτησα τα καλά στοιχεία που γνώριζα από έναν άνθρωπο. Αυτή είναι η άποψή μου και την υποστηρίζω. Και σε σένα προσωπικά, επειδή πέρασα καλά, αν άκουγα κάτι για το μέλλον, εγώ κρατάω αυτό που έχω. Που έχω γνωρίσει. Σου στείλανε μηνύματα με τα κόσμο μέσα στο... Ναι. Πολύ αισχρά μηνύματα, το οποίο δεν θα έπρεπε. Στα social? Παντού. Δεν θα έπρεπε. Δεν υπήρχε λόγος. Δεν έβλεψα κάποιον. Όχι, απλά επειδή... Ούτε υπερασπίστηκα κάποιον που είδαμε να κάνει ένα έγκλημα. Τον οποιοδήποτε. Σήμερα είπαν για εκείνον, αύριο θα πούν για άλλον. Κατηγορείται όμως και κατηγορείται από γυναίκες οι οποίες με τις καταθέσεις τους και με συγκεκριμένα στοιχεία έφεραν αυτόν τον άνθρωπο, οδήγησαν αυτόν τον άνθρωπο ώστε αυτή τη στιγμή να είναι προφυλακισμένος. Εγώ πάντα είμαι με το θύμα. Mm-hmm. Με το θύμα. Και όταν βγαίνει και η αλήθεια. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Το σταματάω. Αυτή ήταν η... Ήμουν εκεί. Εσύ... Είχες ακούσει κάποιες τέτοιες ιστορίες ή ξέρεις ότι αυτά συνέβαιναν στο θέατρο? Δηλαδή, είχες ακούσει για κλειστά καμαρίνια, κλειστές πόρτες, ανθρώπους που έδιναν δουλειές με ανταλλάγματα, όλα αυτά για τα οποία κατηγορούνται αυτή τη στιγμή? Χρειάζεται να ακούσεις. Είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει κάτι χωρίς αντάλλαγμα τόσο εύκολα. Και ειδικά όταν θέλεις και δόξα και οτιδήποτε. Γιατί όχι? Όλοι θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Τι πράγματα? Οτιδήποτε. Ή να είσαι πολύ κολλητός με τον άλλον και να ξέρεις ότι είναι πραγματικά παλιάνθρωπος και να κάθεσαι εκεί και να παίρνεις ρόλους. Δεν μπορούμε να είμαστε όμως και αυτό από τις μάρτυρες για γεγονότα το οποίο δεν είμαστε μπροστά. Ναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι όταν αυτό είναι ένα μαζικό κύμα το οποίο σηκώνεται, δεν μπορεί να μην υπάρχει μια δόση αλήθεια σε αυτά. Ο νόμος θα κρίνει. Ο νόμος θα κρίνει. Στη δική σου πορεία και στη δική σου καριέρα,
στο θέατρο, είχες επιλογές να πας είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη? Δηλαδή, ήξερες ότι αν περπατήσεις τη μια πλευρά του δρόμου, μπορεί να στερηθείς δουλειές, να σε απορρίψουν, να σε βγάλουν από κλίκες? Ένας λόγος που σταμάτησα να είμαι μέσα στο χώρο είναι ότι έχω μάθει όταν δουλεύω να πληρώνομαι. Mm-hmm. Και ψυχολογικά με έριχνε όταν μου ερχόταν, προσωπικά χαιρόμουν όταν μου ερχόταν μια πρόταση. Και αμέσως με έριχνε ψυχολογικά όταν ήταν με ποσοστά. Δεν θέλω να πηγαίνω με ποσοστά. Στο θέατρο, λες. Ναι, ναι. Τηλεοπτικά, μήνα μετά τους Βασιλιάδες, κάποια πρόταση που να σου άρεσε πάρα πολύ, να ήθελες να την κάνεις? Δεν έγινε ποτέ. Και χωρίς να θέλω να λογοκρίνω κάποιον, είναι ότι πιστεύω ότι δεν υπάρχουν ρόλοι για τη διαφορετικότητα, την έντονη διαφορετικότητα, θα έλεγα. Δεν πιστεύεις ότι πια όμως ο κόσμος λίγο και ευτυχώς και μέσα από τα social και μέσα από την τηλεόραση τα μηνύματα πια είναι διαφορετικά, ότι όλοι είμαστε ίδιοι, ότι κανένας δεν ξεχωρίζει, ότι... Δεν νομίζω να ισχύει αυτό. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Και αυτά τα μικρά δείγματα που δείχνουν αμέσως τα ανατρέπουν, τα ισοπεδώνουν. Δεν προλαβαίνει, δηλαδή, στα θεμέλια δεν προλαβαίνει να γίνει κτίριο. Το γκρεμίζουν. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό? Γιατί δεν ανοίγουμε έτσι λίγο τα μάτια μας και την αγκαλιά μας και το μυαλό μας? Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να μπω στην ψυχοσύνθεση του υπόλοιπου κόσμου για να κρίνω εάν, γιατί δεν αποδέχονται κάτι εύκολο, κάτι... Πρώτα απ' όλα, το θέμα δεν είναι ότι θα έρθει η τάδε γειτόνισσα και θα πει στο κανάλι ότι δεν θέλουμε τη μήνα ή τον οποιοδήποτε μήνα. Ποιος δεν θα θέλει? Το ίδιο το κανάλι, προφανώς. Γιατί όταν θα θέλει ένα κανάλι να συνεργαστεί με μια ιδιαίτερη κοπέλα που πιστεύουν ότι έχει ταλέντο, αφού έτσι ακούει συνέχεια ότι έχει ταλέντο, δεν το λέω από μόνη μου, νομίζω ότι αν από το κανάλι δεν πάρω την πρόταση, δεν θα την πάρω από τον κόσμο. Ο κόσμος βέβαια με ρωτάει συνέχεια. Πότε θα σε δούμε στην τηλεόραση? Ναι, γιατί δεν αλήθεια. Και στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να απαντήσω και να δώσω να απολογηθώ, γιατί μετά θα θέλουν περισσότερη κουβέντα. Πιστεύεις δηλαδή ότι έχεις χάσει δουλειές από την εξομολόγηση της πορείας σου, της διαφορετικότητάς σου, της αλλαγής σου? Δηλαδή, ναι, αν γινούσες χρόνο... Το πιστεύω. Πιστεύεις, το πιστεύω, γιατί βρέθηκε και η ηθοποιός που άκουγα πάντα ότι είναι πολύ... underground, ότι είναι πολύ ανοιχτή με το τρίτο φύλλο και αυτά. Και όταν ήταν να κάνω μια παράσταση, ο σκηνοθέτης μου είχε πει ποιοι θα είναι και ο βασικός ρόλος. Όχι εγώ, ήμουν δεύτερος ρόλος. Αλλά μετά το έκανα, γιατί η ηθοποιός, όταν είπε ο σκηνοθέτης ότι θα είναι και η Ορφανό, δεν το δέχτηκε να παίξει με μένα. Αλήθεια. Ναι, δεν το δέχτηκε. Δεν το έβγαλα ποτέ έξω. Περάσανε χρόνια, αλλά να, τώρα το λέω αυτό. Είναι κάτι το οποίο, okay, είναι επιλογή του ανθρώπου να μην θέλει να συνεργαστεί. Έφυγε αυτή ή εσύ? Εγώ. Εσύ, ε. Εντάξει. Γιατί το άλλο ήταν πολύ μεγάλο όνομα. Όχι. Τι? Δεν είμαι άνθρωπος που θα κάτσω να κάνω μια ίντρικα για να δημιουργήσω στην προσωπικότητά μου ντόρο. Δεν θέλω. Είμαι χαμηλών τόνων. Σε πλήγωσε αυτό? Και ποιος άνθρωπος δεν πληγώνεται? Όταν σου λένε ότι είσαι καλή ηθοποιός. Εγώ πάντα ακούω τα σχόλια των άλλων. Πάνω στην, είσαι βραβευμένη ηθοποιός, με ένα ρόλο ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία. Είμαι βραβευμένη για να τονίσω κιόλας, γιατί κάνανε πολλά λάθη πολλοί που λέγανε ότι βραβεύτηκα στη Θεσσαλονίκη, στο φεστιβάλ. Όχι, παιδιά, άνοιξα τα βραβεία των γυναικών το 2010 στα Παρθενικά βραβεία και αυτό πρέπει να μείνει στην ιστορία, αφού είμαι ιδιαίτερο πρόσωπο. Και με τιμάει πάρα πολύ αυτό, το ότι άνοιξα τα βραβεία των γυναικών. Δηλαδή, αυτό ήταν πραγματικά ένα δώρο για μένα. Σαν γυναίκα, τι σε πονάει σήμερα βλέποντας τις υπόλοιπες γυναίκες? Πού πιστεύεις ότι πονάμε? Εκεί που αγαπάμε. Λοιπόν, όντως. Τι ήταν αυτό? Τίποτα. Πού πιστεύεις, βλέποντας όλο αυτό τον αγώνα που κάνουμε οι γυναίκες, να είμαστε μία δίπλα στην άλλη, πιστεύεις ότι αυτός ο αγώνας, Μίνα, είναι πραγματικός? Ή πιστεύεις, ξέρεις, πολλές φορές... Διαβάζοντας τα social, δεν ξέρω κι εσύ αν παίρνεις μηνύματα από άλλες γυναίκες, οι οποίες είναι επικριτικές, οι οποίες θα πούνε μια... Να κάνω μια παρένθεση, ναι, ναι, πάνω στο θέμα που ασκήθηκε στην εκπομπή της κυρίας Μαλέσκου. Ως επιτοπλής των γυναίκες μου στείλανε μήνυμα, το οποίο γράφανε ό,τι πιο ισχρό και δεν τις τιμάει καθόλου. Οι γυναίκες ήταν οι περισσότερες. Ναι, δεν τις τιμάει καθόλου. Γιατί θα μπορούσα να βγάλω κι εγώ χολή, αλλά δεν βγάζω χολή.
Δεν χρειάζεται. Τη χολή μου τη θέλω για να επιζήσω. Αλλά δεν είναι καλό. Και όταν είσαι γυναίκα, θεωρείται ότι από τη φύση σου είσαι πιο εκλεπτισμένη, πιο chic, πιο elegant. Και όχι να ανοίγεις ένα στόμα νταλικέρι και να βρίζεις έναν άνθρωπο που απλά υποστήριξε ότι εγώ γνώρισα έναν άνθρωπο το οποίο μου φέρθηκε άψογα και εκεί μένω. Και από εκεί και πέρα, ό,τι γίνει, θα βγει στην αλήθεια. Και το ψέμα και η αλήθεια δεν κρύβονται, φανερώνονται. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Και εγώ χάρηκα και πάρα πολύ. Και που συνάντησα ξανά, μετά από πολύ καιρό. Θα το κρατήσω το τεράριουμ. Θα το αγαπήσεις. Θα αγαπήσω Το τεράριουμ, να ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι μπορείς να μπεις να διαβάσεις τη Wikipedia την ιστορία τεράριουμ. Είναι από το 1840. Είναι πολλό χρόνο. Ήταν η τελειότητα μέσα στην εποχή την Βικτοριανή και στο παλάτι της Βερσαλίας. Είχαν μόνο μεγάλα τεράριουμ. Έχουν μεγάλη ιστορία. Είναι πανάκριβα τα τεράριουμ στο εξωτερικό. Έχει τεράριουμ που ξεκινάει τώρα 1 εκατομμύριο ευρώ, γιατί έχει να ανοιχτεί 60 χρόνια. Άκου τώρα. Και ότι όποιος παίρνει τεράριουμ από μένα, το οποίο έχω βέβαια, είναι όλα καλά, η αλήθεια είναι ότι πάντα τους δίνω όλες τις συμβουλές να το διατηρήσουν. Γιατί είναι και γραμμένες εδώ. Οπότε όποιος θα επιλέξει να πάρει τεράριουμ από την Μίνα θα τα βρει όλα γραμμένα πάνω. Ειλικρινά σου λέω, δεν θέλω να σε αποχαιρετήσω. Απλά θέλω να πω ότι το τεράριουμ είναι μια επένδυση, γιατί όσο περνάει ο χρόνος και το διατηρείς, αυξάνει τη αξία του και μπορείς να το πουλήσεις όπου θέλεις. Είσαι μοναδική, καταπληκτική, υπέροχη. Ειλικρινά σου το λέω. Είσαι πολύ ωραία. Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος για να κάνουμε κουβέντες μαζί και λυπάμαι πάρα πολύ που πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Δεν πειράζει. Ναι, όποτε θες. Τώρα που έχεις μάθει που είμαστε, όποτε θες η πόρτα μας θα είναι ανοιχτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.